Λίζ, συνέχισε να κυνηγάς τα όνειρά σου. Αυτό θα κάνω, Σερ. Θα μας λείψεις. Ευχαριστούμε πολύ. Τρία κιλά έχασες, χοντρούλη, ε. Πέντε, μη σου πω. Εντάξει. Με το που της μιλάει και της λέει Λίζ θα μας λείψεις, λέω δεν πρόκειται, κάτι δεν άκουσα καλά, δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Λίζ, είσαι στην ομάδα μου, έχεις ένα επίπεδο το οποίο μας έχει τραβήξει την προσοχή, είσαι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος γενικότερα. Επίσης, μαγειρικά να σου πω ότι αν κρίνουμε τις πρώτες μαγειρικές σου μέχρι τώρα, η εξέλιξη είναι ραγδαία. Κράτησε το αυτό. Η μαγειρική σου πάει. Καλή όρεξη. For me, it's a yes. Thank you. Fantastic. Thank you. Thank you so much. Thank you. Τα όνειρα πρέπει να υπάρχουν και για να υπάρχουν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Οπότε βάλτα σε μία σειρά και κάντα όλα ένα προς ένα. Γιατί σίγουρα ταξίζεις. Ήταν μία απίστευτη εμπειρία. Η εμφάνιση του πιάτου σου δεν μου άρεσε. Ούτε εμένα. Η γεύση όμως ήταν εξαιρετική. Η ποδιά μου είναι δική σου. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Θα σας δείξω ότι δεν κάνετε λάθος. Ας το δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν τελειώνει εδώ. Τα όνειρά μου υπάρχουν, θα υπάρχουν και θα τα πραγματοποιήσω. Λίζ, έχω δύο ερωτήσεις για σένα. Είχες πει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους τη σκοτεινή πλευρά. Dark side, ε. Ναι. Πες μου σε παρακαλώ, τι εννοούσες με αυτό, γιατί δεν θέλω να φύγεις και να μείνω με την απορία, άρα γιατί να εννοούσες. Οπότε, συγγνώμη που σε ρωτάω τώρα, αλλά θέλω πολύ να μάθω. Okay. Και στα έργα του Shakespeare και γενικώς στη λογοτεχνία, πάντα υπάρχει μάχη μεταξύ το φωτεινό και το σκοτεινό. Το καλό και το κακό. Το μήνυμα που ήθελα να περάσω και στα παιδιά στον εξώστη, αλλά γενικώς σαν ένα μάθημα, γιατί δεν πάω πλέον να είμαι δασκάλα, είναι να χαμηλώνουμε ό,τι αρνητικό μας βγαίνει σε ένταση και να έχουμε πιο πολύ τη θετική πλευρά, τη πλευρά της «είμαι μαχητής», «δεν τα παρατάω», «τα δίνω όλα», αλλά χωρίς να επιβάλλω σε κάποιον άλλον. Πάντα το καλό επιστρέφει, το κάρμα είναι πολύ δίκαιο και εάν κάτι ή κάποιος ή κάποιες αρνητικές ενέργειες με επηρέασαν, σήμερα το αφήνω στο σύμπαν να δικαιωθώ. Και η δεύτερη ερώτηση, ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο επόμενος Έλληνας MasterChef. Σεφ, κοίτα τον εξώστη και πες μου. Έχω ετοιμάσει ένα γράμμα για τα παιδιά, γιατί οι πιθανότητες να φύγω σήμερα ήταν 25%, mm-hmm. Οπότε θα ανακαλυφθεί εκεί. Αλλά θέλετε να το πω και τώρα? Κατεβαίνω εγώ. Οκ, okay, εντάξει, σε ευχαριστούμε. Το γράμμα, να ξέρετε παιδιά, έχω πει για τριάδα. Ωραία. Και τώρα το δύσκολο σημείο. Είναι η ώρα να σου ζητήσω το πιν και να αφήσεις την ποδιά πάνω στον πάγκο. Λυπάμαι, σεφ, εάν σας απογοήτευσα. Όχι, ίσα-ίσα. Ήταν τιμή μου να είμαι στην ομάδα σας. Και εμένα τιμή δική μου να σε έχω και είσαι εξαιρετική. Πραγματικά. Εγώ θα φάω λίγο ακόμα. Λίζ, είναι φοβερά νόστιμο. Είναι εξαιρετικό. Μπράβο.
ευχαριστώ. Συμφωνώ. Κι εγώ. Έλα, πάρτε. Καλά, ας περίμενε. Γιατί να το πάρει. Το μήνυμα που θέλω να περάσω εκεί έξω είναι μην περιορίζεστε από αυτά που σου λένε άλλοι. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, θα πετάξεις και θα φτάσεις εκεί που θέλεις να φτάσεις, αρκεί να έχεις γνώδη σε αυτόν. Να κλείσω με Σέξπιρ. Φυσικά. To sleep, perchance to dream. Από τον Hamlet. Διαβάστε λιγάκι, θα το ψάξουνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Λίζ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Λίζ. Εγώ τώρα ανοίγω τα φτερά μου. Τα όνειρα μου δεν τα βάζω κάτω με τίποτα. Και συνεχίζω. Λίζ!